Και θα μιλήσουμε για την ομάδα πόλο του Ηρακλή με τον αρχηγό, τον Δημήτρη Ντουγιουτζή, ο οποίος ήταν και πρώτο σκόρερ με 21 γκολ, παρακαλώ. Καλησπέρα, είσαι καλά? Καλησπέρα, Γιώργο. Φυσικά όλα καλά, αφού πάνε τα αθλήματα του Ηρακλή όλα καλά. Όλα, ποδόσφαιρο, πόλο, βόλεϊ, όλα πάνε καλά. Μακάρι και, στο μπάσκετ να γίνει κάτι. Βέβαια, ναι, και εκεί έμεινε το μεγάλο πάμε να γίνει και εκεί. Συγχαρητήρια για την πρόκριση καταρχάς και για τα 21 γκολ που πέτυχες ως αρχηγός της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τα πέτυχα μόνος μου, εντάξει, ήταν στην άμα και ομάδα μου. Όλοι μαζί πετύχαμε τα γκολ. Αλλά εντάξει, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δουλεύουμε εντατικά καθημερινά. Έχουμε οικονομικά προβλήματα. Αλλά ευτυχώς είναι και ο κύριος Μάκης Καρυπίδης, ο έφορος του τμήματος, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε τώρα την κλήρωση, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη το πρωί, 4 Τρίτου, στα γραφεία της ΚΟΕΣ, σε 1 η ώρα. Και κοιτάμε τον αντίπαλό μας και είμαστε συγκεντρωμένοι στην προπόνηση, στη δουλειά που κάνουμε, στον Ηρακλή. Και γενικά τα βλέπουμε όλα αισιόδοξα. Και παίρνουμε παράδειγμα και από τα άλλα θέματα του Ηρακλή, όπως το ποδόσφαιρο που έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα φέτος. Και φυσικά θέλουμε και εμείς να φτάσουμε ψηλά φέτος, να πάμε στην τελική φάση και να αποδείξουμε τι σημαίνει Ηρακλής. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Επειδή έχω την ευκαιρία να δω τα βιντεάκια, τα δύο που έχουν δημιουργηθεί από αυτούς τους αγώνες πρόσφατα στο Ποσειδόνιο και πολύς ο κόσμος θα τα δει σήμερα στην τηλεοπτική ώρα για μπλες στο Extra. Ναι, ναι, το πρώτο ναι. πράγμα που είδα, Δημήτρη, και από σένα ως αρχηγό και από τα άλλα υπόλοιπα παιδιά, είναι να αγαπάτε τον Ηρακλή, να αγαπάτε αυτό που κάνετε και να έχετε πάρα πολύ πάθος, να έχετε πάρα πολύ πάθος στην πισίνα. Το πώς φωνάζετε Ηρακλής μέσα στο γήπεδο, θα έλεγα. Μέσα στην πισίνα. Το πόσο το ζείτε αυτό το πράγμα. Και είστε νεαροί αθλητές και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για το μέλλον του συγκεκριμένου τμήματος, το οποίο θέλουμε και αυτό να ανεβαίνει όσο να είναι. Μα αυτό έχει και σημασία. Ό,τι κάνουμε να το κάνουμε και με πάθος. Γι' αυτό παίζουμε και στον Ηρακλή, γι' αυτό και παίζουμε τέτοιο πάθος στον Ηρακλή. Και φυσικά εμείς θα τον πάμε ψηλά τον Ηρακλή, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε μέσα στην πισίνα, μέσα στην προπόνηση. Και φυσικά από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι και οι υποδομές μας είναι ανοιχτές. Όλος ο κόσμος στην Ηρακλή, όλα τα παιδιά να έρθουν. Αυτή είναι μια πρόσκληση, μέσα στην παρένθεση. Βεβαίως, να έρθουν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα το πόλο. Και δύσκολο πολύ. Και δύσκολο. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Ειδικά σε μια τέτοια ιστορική ομάδα. Φυσικά, έτσι, δεν είμαστε αλίμονο, αλίμονο. Ομάδα. Εντάξει, είμαστε Ηρακλής, γι' αυτό κοιτάμε να δουλεύουμε και να πάμε ψηλά την ομάδα. Πες μου και λίγο. Αυτό γίνεται και από το προπονητικό επιτελείο και από το διοικητικό επιτελείο μέσα στην ομάδα. Πάρα πολύ καλά. Κάποια από αυτά τα παιδιά, Δημήτρη, είστε και στην ανδρική ομάδα? Ήμασταν πέρυσι κάποια παιδιά. Φέτος πήγαμε στο ηλικιακό μας κομμάτι, γιατί έχουμε φέτος ηλικιακές υποχρεώσεις και συγκεκριμένα το πρωτάθλημα των 98 που είμαι και εγώ. Και γι' αυτό δουλεύουμε όλοι μαζί εντατικά, όλο το ηλικιακό μας εντατικά. Και η αντρική ομάδα από εκεί και πέρα, εντάξει, καθημερινά και αυτή προπονείται πάρα πολύ. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά φέτος, μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια να ανεβεί η κατηγορία στην Α2, από εκεί που υποβάστηκε πέρυσι, και να επιστρέψει στην Α1 μετά από όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται. Μακάρι, και μακάρι. Γιατί γίνεται δουλειά αυτό φέτος. Και ζητάμε τη βοήθεια όλων να μας βοηθήσει, γιατί και εμείς είμαστε ένα άθλημα το οποίο είμαστε Ηρακλής και εμείς βοηθάμε το ποδόσφαιρο, τρέχουμε, βοηθάμε από παντού, από πολλές όψεις. Να σε περιμένουμε στις ΣΕΡΕΣ? Φυσικά, αυτό είναι αυτονόητο, έχουμε φύγει από τώρα. Από τώρα. Στις ΣΕΡΕΣ. Χαίρομαι που ακούω αθλητές του Ηρακλή. Δημήτρη μου, χαίρομαι που ακούω αθλητές του Ηρακλή άλλων αθλημάτων και τμήματων να αγαπάνε τόσο πολύ και τις υπόλοιπες ομάδες και το ποδόσφαιρο και να λένε θα πάω στις ΣΕΡΕΣ να βοηθήσω και εγώ. Το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Ο Ηρακλή δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι όλα τα αθλήματα και δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Αυτό που είπες και εσύ τις προηγούμενες φορές και στη ραδιοφωνική σου εκπομπή και στην εκπομπή που έχει. Και θα συνεχίσω να το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σου εύχομαι να συνεχίσεις και εσύ αυτόν τον αγώνα που κάνεις καθημερινά για τον Ηρακλή. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν το κάνει κανένας άλλος αυτό καθημερινά. Κάνεις πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και το βλέπουμε όλοι αυτό. Ότι εντάξει, ενημερωνόμαστε από σένα στο κάτω-κάτω. Κολυμπάτε εσείς, βάζετε γκολ και εμείς εδώ θα είμαστε. Μην στεναχωριέσαι. Ναι, ναι. Πες μου λίγο, με την εμπειρία που αποκτήσατε από αυτά τα παιχνίδια, τις δύο νίκες, τις δύο ήττες, με καλές ομάδες, με δύσκολες ομάδες, με τις νίκες που πετύχατε, πόσο έτοιμοι είστε για κάτι παραπάνω τώρα στην επόμενη φάση, μετά και την κλήρωση που θα γίνει το Μάρτιο?
Να πω την αλήθεια ότι οι δύο ήττες που γνωρίσαμε μας πεισμόνουν περισσότερο στο να δουλέψουμε και να γίνουν νίκες στην επόμενη φάση και με μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί ήταν μια πρώτη φάση, ο Ηρακλής δεν ήταν απλά μια επιτυχία. Εμάς επιτυχία να πάμε στην τελική φάση και να κάνουμε κάποια διάκριση. Εκεί για μας είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ναι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε πάει και πριν 2 χρόνια τελική φάση σε άλλο ηλικιακό. Και εγώ σαν αρχηγός τώρα θέλω να δουλέψω μαζί με την ομάδα μας και να κατεβούμε και σαν 98 στον δικό μας ηλικιακό κάτω στην Αθήνα. Και αυτό κάνουμε καθημερινά. Δουλεύουμε πάρα πολύ εντατικά. Παρόλο ότι έχουμε λίγη ώρα προπόνηση, διότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τα κολυμβητήρια, όπως γνωρίζετε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το οποίο στην Αθήνα δεν υπάρχει αυτό. Και εντάξει, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να αγωνιζόμαστε για τον Ηρακλή πάνω απ' όλα και μετά όλα τα άλλα. Να αγωνιζόμαστε για τον Ηρακλή. Και είμαστε περήφανοι που είμαστε αθλητές στη Ηρακλή. Περήφανοι που αγωνιζόμαστε σε ένα τέτοιο σύλλογο. Και φυσικά από εκεί και πέρα όλα δείχνουν ότι εντάξει, φέτος γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε όλα τα τμήματα του Ηρακλή να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν. Και πιστεύω ότι έχω ένα προαίσθημα ότι αυτό θα γίνει και στο ποδόσφαιρο φέτος. Γιατί γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ενεργόμαστε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μας σταματάνε τα όνειρά μας κάποιοι. Έτσι, και έτσι, γι' αυτό έτσι. Και κοιτάμε ψηλά. Όλα αυτά που λες, και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω, γι' αυτό και είσαι αρχηγός στην ομάδα. Σε λίγο να πω στον κόσμο, γιατί ξεκινά τώρα και η τηλεοπτική μας εκπομπή στο Extra. Σε λίγο θα τα, ναι, δείτε, ναι. Θα τα δείτε και στις οθόνες σας για αυτό το πάθος που βγάζουν αυτά τα παιδιά στο πόλο του Ηρακλή και το πόσο πολύ αγαπούν το σκουφάκι που φορούν. Γιατί το σκουφάκι που φορούν γράφει Ηρακλής πάνω. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Να είσαι γερός. Και εγώ ευχαριστώ και πολύ. Καλή επιτυχία από εδώ και πέρα. Καλή συνέχεια και τα λέμε την Κυριακή. Αλίμονο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Ραντεβού εκεί. Καλό βράδυ στον αρχηγό.